Καλημέρα. Εδώ είμαστε, 3η 11 Φεβρουαρίου, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, αυτή την ώρα, μία ώρα ρίτσα περίπου αθλητική ενημέρωση, εδώ στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας, Κατερίνα Νινιού στα μικρόφωνα και στις κάμερες, πίσω από τις κάμερες, και πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά με το χορηγό μας, ο ΠΑΠ TV, τα παιδιά και στην τηλεόραση έχουν φτιάξει ένα βίντεο για το τι έχει γίνει σαν σήμερα, 11 Φεβρουαρίου, στον αθλητισμό πάντα, κάποια χρόνια πριν. Για πάμε να δούμε. Κατσουράνης, Σιδαρίδης, προσπίσει στον Ρόμενταλ, Καραγκούνης, δεύτερο δοκάρι σέντρα, περνάει από τον Σόρενσεν και ο Φάνης Κίρκας δεν χρειάζεται απλώς παρά να παρίσταται. Παρίσταται. Σε φιλικό αγώνα στο γήπεδο Καρεσκάκη, Ελλάδα και Δανία έρχονται ισόπαλοι 1-1, με γκολ των Μπόριγκ και Γκέκα. Στο μάτς αυτό πραγματοποιείται το τεμπούτο του Βαγγέλη Μόρα που αγωνιζόταν τότε στην Πολώνια. Φαν Γκέκα που είχε πετύχει τον γκολ και στο φιλικό με τους Ιταλούς. Εδώ ξανά η ασίστ από τον Βασίλη Τωροσίδη και τον γκολ από τον Φαν Γκέκα. Η ελληνική ομάδα σοφαρίζει νωρίς, 12 λεπτά μετά τον γκολ του Μπόριγκ. Πεθαίνει κάτω από περίεργες συνθήκες στο διαμέρισμά της στο Πέρθ η Αυστραλέζα αθλήτρια στίβου Σίρλεϊ Στρίκλαντ. Σε τρεις διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων κέρδισε 7 μετάλλια, 3 χρυσά, 1 αργυρό και 3 χάλκινα, Ολυμπιονίκη στα 80 μέτρα με εμπόδια το 52 και το 56. Το 1956 κέρδισε ένα ακόμη χρυσό με την ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 μέτρα της Αυστραλίας. Ασχολήθηκε με την πολιτική, ήταν από τους λαμπαδιδρόμους στους Ολυμπιακούς του 2004 στο Σίδνεϊ. Είχε γεννηθεί στο Νόρθχαϊμ στις 18 Ιουλίου του 1925. Πάει στους παίχτες του Πανηλιακού με τον Σαπάνη. Ανοίγει για τον Κόλτζο. Η σέντρα του Κόλτζο, ευκαιρία για την ομάδα του Πανηλιακού και το 1-0. Ο Άριαν Μπεκιάη, ο τερματοφύλακας του Όφη, έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που σκοράρει χωρίς να έχει χτυπήσει πέναλτι. Στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Πανηλιακό στο 2-2, δίνει με κεφαλιά τον πολύτιμο βαθμό της ισοφάρισης στην ομάδα. Κρατάει την μπάλα, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει και απευθείας το σουτ, η μπάλα καταλήγει out. Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, όλοι οι παίχτες του Όφη στη μεγάλη περιοχή του Κοψαχίλη και ο Άριαν Μπεκιάη. Ο Άγγελος Δικόζης θα είναι αυτός που θα εκτελέσει. Ο Μπεκιάη περνάει και μπάλα, είναι γκολ. Είναι η ισοφάριση από τον Άριαν Μπεκιάη. Η ισοφάριση του Όφη από τον τερματοφύλακά του. Ο Άριαν Μπεκιάη θα πάρει την κεφαλιά στην προώθηση αυτή. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο που βλέπουμε στα γήπεδα. Ο Άριαν Μπεκιάη προχώρησε, έγινε το φάουλ και δίνει φιλή ζωής στην ομάδα του Ηρακλείου με αυτή την κεφαλιά. Ο Άριαν Μπεκιάη, πολύ όμορφη κεφαλιά, δίκην επιθετικού, κάνει το 2-2. Οχήματα όλων των κατηγοριών πήραν μέρος στην πρώτη φετινή αναμέτρηση στη Ριτσόνα, κοντά στη Χαλκίδα, για το πρωτάθλημα αναβάσεων αυτοκινήτων. Το πρωτάθλημα αναβάσεων αρχίζει με την ανάβαση της Ριτσόνα, στην οποία μετέχουν 112 οδηγοί. Οι φίλοι του αγωνιστικού αυτοκινήτου είχαν κατακλείσει από νωρίς τα νευραλγικά σημεία της αναβάσεως. Ο θαυμάσιος καιρός συνέβαλε αποφασιστικά στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, που συγκέντρωσε φέτος περισσότερα αυτοκίνητα από κάθε προηγούμενη φορά.
112 οδηγοί, μεταξύ των οποίων και γνωστοί άσοι του Μπολάν, πάλεψαν σκληρά στις επικίνδυνες στροφές της Λιτσόνας για μια ικανοποιητική θέση στο φετινό πρωτάθλημα αναβάσεων αυτοκινήτων. Το αγωνιστικό γκρουπ περιλάμβανε 34 αυτοκίνητα ενιαίου τύπου. Από αυτά τερμάτισαν τα 30, ενώ νικητές αναδείχθηκαν οι Στρατάκος, Κοκκίνης και Βαλεντής. Στην ομάδα οχημάτων άνευ μετατροπών έτρεξαν 38 αυτοκίνητα που τερμάτισαν όλα με επικεφαλής τον Παναγιάρη, τον Κορφιάτη και τον Λιγνό. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε με τον αγώνα για την πρώτη θέση αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού. Μετά από σκληρή αναμέτρηση που κράτησε σε όλο το μήκος της διαδρομής, τον τίτλο κατέκτησε ο Τζιοβάνι Ραγκούζα με αγωνιστικό όχημα που έτρεξε για πρώτη φορά στην διεθνή ανάβαση της Ριτσόνας. Γεννιέται στο Λίβερπουλ ο Άγγλος μέσο επιθετικός Στίβ Μακμάναμαν. Έπαιξε 10 χρόνια στη Λίβερπουλ για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης και να κλείσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι. Έπαιξε 37 φορές με την Εθνική Αγγλίας, 3 γκολ, από το 1994 έως το 2001. Στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, οι πράσινοι και οι κίτρινοι, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, εμμονομάχησαν για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Τον αγώνα... Με το εντυπωσιακό σκορ 5-0, ο Παναθηναϊκός νικά τον Άρη στο γήπεδο της Λεωφόρου σε αγώνα για το πρωτάθλημα της ΑΕθνικής. Δήμαρχος Αθηναίων και Άρη επίσημη. Συναρπαστικά υπήρξαν φάσεις της ποδοσφαιρικής αυτής μονομαχίας, αλλά το αποτέλεσμα υπήρξε τρομακτικό για τον Άρη. 5 γκολ εδέχθη η εστία του και δεν ειδηνήθη να ανταποδώσει ούτε ένα. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα για την, που έχουν γίνει στον αθλητισμό σαν σήμερα, 11 Φεβρουαρίου, κάποια άλλα χρόνια πριν. Πάμε γρήγορα στις εφημερίδες να κάνουμε το καθημερινό μας πέρασμα στις αθλητικές εφημερίδες και ξεκινάμε με τη Sport Day. Λοιπόν, μεγάλος τίτλος εδώ στη Sport Day, «Κάστρο για Ευρώπη». Το πρόγραμμα που ευνοεί η διεύρυνση του Σερί, ακόμα και στις 9 νίκες, η σύγκριση με το πρώτο κομμάτι σεζόν και το pressing που ξεσηκώνει τον κόσμο και πνίγει τον αντίπαλο. Η Λεωφόρος ξανά γίνει απόρθητη και οδηγεί τον Παναθηναϊκό εκεί που ανήκει, εκεί πάει και το κάστρο.
Περήφανος πάνω-πάνω τα εγκομιαστικά σχόλια του Γιάννη Αλαφούζο για τον Γιάννη Αναστασίου και η τοποθέτηση για κοινό μέτωπο με τον Ιβάν Σαββίδη κατά της διαφθοράς. Αυτό θα το συζητήσουμε μετά, θα πάρουμε τον Γιώργο του Σπανουδάκη να δούμε αυτή την σύπτυξη που έχουν οι απόψεις και του Αλαφούζου και του Ιβάν Σαββίδη. Ενώ η τέταρτη συνεχή εντός έδρας νίκη, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή επιτρέπουν στους πράσινους να κοιτούν ψηλά. Νάνο σημαίνει γίγοντας. Η ιστορία του Ισπανού που ήρθε στον Παναθηναϊκό για να αρχίσει τις βόλτες και στη Γυραιά Ήπειρο. Ενώ κάτω-κάτω στη Sport Day, πρόσωπα, ο Παντελιάδης, ο κλόνος του Ντελά που κερνάει με αράουτ. Κίτσου ήρθε για να κάνει του κεφαλιού του. Καραμάνος, το μόνος μου και όλοι σας και το Facebook που τον έστειλε στην Εθνική. Γκαρσία και πολύ έκατσε στην Ξάνθη. Αυτά είναι τα πρόσωπα για τα οποία μπορείτε να διαβάσετε μέσα στη Sport Day. Ενώ στην ΑΕΚ λέει αετός, υπέγραψε για 3 χρόνια ο Ζόριτς. Θα δούμε μετά ένα βίντεο με τον Ζόριτς. Πρώτος ο ΠΑΠ στη λίστα για την επίθεση. Όφι Πανθρακικός 1-0, μιλάει εδώ για τα τελευταία παιχνίδια χτες που κλείσαν την 24η αγωνιστική. Πρώτο σουτ, πρώτο γκολ, ο Ντουντού επιστρέφει, έκλεισαν και Λάιονελ Νούνιες η κριτική. Ο Αγκάνθο χάρισε ελπίδα στους κίτρινους, Άρης Πανιόνιος 1-0. Παναθηναϊκός εδώ πέρα σε ένα δισέλιδο, Sport Day το πετόκαν 9 χρόνια και 19 τίτλους μετά. Η Sport Day θυμάται μια υπόσχεση που είχε δώσει ο Δημήτρης Διαμαντίδης κάποτε στο Ηράκλειο και την τίμησε. Ενώ πάνω-πάνω, Red Alert, συγγνώμη, στην Τζίτα ο Μίτσελ ετοιμάζει τους παίκτες του για τα καυτά μάτς που ακολουθούν. Ποια η συνταγή του? Διεθνής απήχηση, η UEFA έκανε ειδική αναφορά στην κίνηση του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη για την ανακατασκευή των σχολείων στην Κεφαλονιά. Συγκινημένοι κάτοικοι του νησιού ευχαρίστησαν τον Μαρινάκη για τη μεγάλη προσφορά του, μήνυση και αγωγή στον Αλαφούζο, τον οποίο ο Ολυμπιακός χαρακτηρίζει μανιοκαταθλιπτικό συκοφάντη. Και έχει και ένα θέμα εδώ για τον ΠΑΟΚ. Η Sport Day εξηγεί, λέει, γιατί δεν μπορεί στα ντέρμπι ο δικέφαλος. Στα ανοιχτά μέτωπα του Ιβάν Σαββίδη, τι συμβαίνει με το Δόνι. Αλλεργικός είναι ο μεγάλος τίτλος. Και εδώ πέρα σχολιάζουν γενικά τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και πάμε στην άλλη εφημερίδα. Πάμε τώρα στην Goal. Έτσι τους έκανε καμικάζι είναι ο μεγάλος τίτλος. Ο Αναστασίου, αφού πρώτα έφτιαχνε επί 3 μέρες τους παίκτες του ΠΑΟ μαζί με τον Ταμπίζα, στη συνέχεια έδεσε κόμπο τον Στέφενς με 3 κινήσεις και έτσι τους έκανε καμικάζι. Πρώτον, η επιλογή του Καρέλη αντί του Κλωναρίδη που έσκασε τον Λίνο μαζί με τον Ζέκα και έκανε αεροδιάδρομο την αριστερή πτέρυγα του ΠΑΟΚ. Δεύτερον, η οδηγία του Ατζαγκού να πρεσάρει ασφυκτικά τον Κατσουράνη, οπότε ξεκινούσε να φτιάξει παιχνίδι από την άμυνα και η διαρκή κίνησή του στην πλάτη του πατρινού Άσου. Και τρίτον, η στόχευση του Τριανταφυλόπουλου στις στημένες φάσεις που είχε διαρκώς πλεονέκτημα έναντι του Τζαβέλα. Οι άρχοντες των πράσινων δαχτυλιδιών, ο Διαμαντίδης και η Μπατίστα, έχουν σηκώσει από 19 και 18 τρόπαια αντίστοιχα με το τριφύλι. Ενώ πάνω-πάνω, ο Ζόριτς, που στην πατρίδα του παρομοιάζεται με τον Σαββισέβιτς, ήρθε στην Ελλάδα και υπέγραψε για 3 χρόνια στην ΑΕΚ 8ος και συνεχίζει, λέει. Για νέο χτύπημα ετοιμάζεται η Ένωση μετά τον 29χρονο Μαυροβούνιο, που γίνεται ο 4ος παίκτης από τη συγκεκριμένη χώρα που θα φαρέσει την φανέλα της. Ενώ κάτω-κάτω υπάρχει ζωή στον Άρη, πρώτη νίκη στο Βικελίδη σε 1-0 τον Πανιόνιο, λύτρωση. Το γκολ ο Ακάνθος στο 58, πολλά νεύρα και διακοπές σε ένα μάτς ροντέο. Πολλά παράπονα από τον Πανιόνιο, ο Παναγόπουλος χαρακτήρισε ντροπή τη συμπεριφορά των γηπεδούχων και τη διαιτησία. Όφι Πανθρακικός 1-0, ντου-ντου στη νίκη, κάνει τον ντου για τον ντου του αυτό το λογοπαίγνιο εδώ η γκολ. Ο Βραζιλιάνος μπήκε αλλαγή και σε 10 δευτερόλεπτα πέτυχε τον γκολ που έκανε την αναμέτρηση. Νέο μπαμ με Νούνιες η κριτική. Ολυμπιακός καλά τα νέα για 2, Φουστέρ και Χολέμπα στέθηκαν στη διάθεση του Μίτσελ για το αυριανό μάτς με τον Ατρόμητο. ΠΑΟΚ ψάχνουν τη λύση. Τρίτη σερή εκτός έδρας νίκη ήταν, συγγνώμη, για το δικέφαλο που αναζητά απαντήσεις στο τι φταίει. Ο ΠΑΟΚ στα δικαστήρια, ο Δόνης στην UEFA. Ενώ ο Ατρόμητος μπήκε στο κάδρο, σε εισαγωγικά, ο Πίτου Γκαρσία πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν και ο Σπανός θα τον φωνάξει σύντομα για επέκταση. Και πάμε στο φως. Μεγάλο πάντα πρωτοσέλιδο το φως, είπα μια ολόκληρη εφημερίδα. Δεν τον εξέπληξε ο Ατρόμητος. Μεσημέρι της Κυριακής κάθισε ο Μίτσελ και είδε το μάτς του Περιστερίου. Η εικόνα της ομάδας των Δυτικών Προαστίων δεν τον ξάφνιασε σύμφωνα με όσα έλεγε χτες. Το έχω πει και το ξαναλέω, είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλός μας. Αυτό είπε ο Ισπανός τεχνικός του παίκτη, συμπληρώνοντας: αν παίξουμε πάντως όπως το 0-0 του Καραϊσκάκη, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα περάσουν. Έτσι θα σπάσει τον μπλόκο στο Περιστέρι.
Η λύση στο σταυρόλεξ του γκολ της πρόκρισης απέναντι στην ομάδα που κράτησε το θρύλο δύο φορές το 0 και τα τρία όπλα του Μίτσελ για τον αυριανό τελικό. Και όμως υπάρχει, λέει, ζωή στον Άρη. Η επιβεβαίωση ήρθε με τη χθεσινή πρώτη εντός έδρας νίκη του Ουραγού με 1-0 επί του ηρωικότατου Πανιωνίου. Ο Αγκάνθο με κοντινή κεφαλιά στο 58, το μοναδικό γκολ που προετοίμασαν οι Τσουμάνης και Τάτος. Χαμόγελα για Φουστέρο, ο Ισπανός θέλει να δώσει το παρόν στο Περιστέρι. Χθες προπονήθηκε με την ομάδα, όμως ο Μίτσελ θέλει να τον τσεκάρει και σήμερα. Δίψα για Χολέμπας για να παίξει, όχι μόνο μπήκε κανονικά στην προπόνηση, αλλά κάθισε παραπάνω στο ρέντι για να κάνει και έξτρα πρόγραμμα. Ο Διαμαντάκος στο φως. Έκανα έξτρα δουλειά για να βελτιώσω το κοντρόλ μου στις υποδοχές της μπάλας και τα τελειώματα. Πρέπει να βελτιώσω και το δεξί, να μην δουλεύει μόνο το αριστερό. Ενώ υπέγραψε για 3 χρόνια στην ΑΕΚ ο Ντάρκο Ζόριτς, την απόκτηση του Μαυροβούνιο από την J-League ανακοίνωσε χθες η διοίκηση του Δικέφαλου. Σε κέφια ο θρύλος, νίκη με 110-78 επί της Νέας Κηφισιάς σε μάτς 50 λεπτών. Σπουδαία νίκη όφη, πάει στα χθεσινά παιχνίδια. Εδώ στο φως είπαμε πολλά πράγματα που μπορείτε να διαβάσετε. Καθάρισαν οι Ισπανοί, τεράστιο διπλό για την νίκη στο Καφτατζόγλιο, αν αναγωνίζονταν με 10 παίκτες από το 24, το γκολ της βολιώτικης ομάδας οι Ισπανοί, Ισακ, Τζοβέ και Ανιέτο. Ο Ηρακλής είχε ισοφαρίσει στο 42 με τον Ιντζόγλου. Εδώ μιλάει για τις Β' Εθνικής. Αναγέννηση Καρδίτσας Κέρκυρα 1-0, Γλυφάδα Χαρναϊκός 0-1 και Περιερικός Εθνικός Γαζόρου 1-1 τα υπόλοιπα παιχνίδια. Λοιπόν, και πάμε στην πράσινη. Ραμέλ και Κάρι, αποκλειστικά στην πράσινη, οδηγός μου ο Θεός, ο MVP του τελικού πιστεύει στον ύψιστο και τον Μίτσο, αυτός είναι ο ηγέτης μας. Έρχεται και ο Πέτριτς, τα μικρά μυστικά της Μπαλάρας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η πράσινη αναλύει πώς και γιατί οι νεόπλουτοι έψαχναν για δραμαμίνες τη λεωφόρο. Επίσης, διαβάστε στα καθαρά και ξάστερα, όπως το λέει, με τον Δημήτρη Κοντό, τα πολλά μπράβο στον άνθρωπο Αργύρη, το ολυμπιακάρισμα, στην απόλυτη αλήθεια για την αναλογία φιλάνθρωπων στα δύο αωράκια και τους μιτσάρες του ελληνικού μπάσκετ, όλα αυτά, όπως τα λέει περίεργα, ο εξάστερος. Μόνο στα όλα πράσινα, έτσι έφτιαξε για πόλεμο τους κομάντους του ο Αναστασίου και ακόμα η πράσινη εξέδρα που στήθηκε στο Ολύμπικο μετά τη λεωφόρο και στο Ηράκλειο. Και πάμε στον πρωταθλητή. Πρωταθλητής λοιπόν, σε μεγάλο τίτλο, σκάνδαλο αποκάλυψε άθελά του Αλαφούζος, λύσα διαρκές κατά του θρύλου, προκλητικές δηλώσεις νάρκησε ποδόσφαιρο και στοίχημα. Με αγωγές και μηνύσιλη απαντάει ο Ολυμπιακός, επίσημη θέση της ΠΑΕ, μανιοκαταθλιπτικός και συκοφάντης, συμμαχία ομάδων κατά Ολυμπιακού, να επιληφθεί άμεσα η UEFA για να ελέγξει το είδος του συνεταιρισμού, σε 2 σελίδες όλα προκλητικά είπε και ανάλογες απαντήσεις. Ενώ πάνω-πάνω, αποστολή στο Μάντζεστερ, ο αμυντικός της Fulham Burn τα είπε όλα, η Μάντζεστερ παίζει σαν ερασιτεχνική ομάδα, είχα να κάνω τόσες κεφαλιές από τότε που έπαιζα 5η κατηγορία. Μια μέρα στο Old Trafford, η μοναδική εμπειρία να ζήσει ένα μάτς με τους οπαδούς της Manchester. Τώρα ξέρετε, πάνε εκεί όλοι για να βλέπουν για το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Μόγες στο απόσπασμα, άγρια κριτική και αναθέματα από τα ΜΜΕ, Daily Mail, η Manchester έγινε μαλακή. Guardian, τα πράγματα είναι χειρότερα από όσο πιστεύαμε. Πάνω-πάνω, η προσφορά Μαρινάκη στην Κεφαλονιά, θέμα στην Ευρώπη. Γεμίζει το προστάσιο για τη ρεβάν στο Περιστέρι με Φουστέρ και Χολέμπας. Και κάτω-κάτω, χρέος να μάθει ο λαός ποιοι έβαλαν τα λεφτά. Ο Βασιλακόπουλος οφείλει να απαντήσει. Τι έλεγε ο Κόκαλης για τον καταστροφέα του ελληνικού μπάσκετ να μπουν εισαγγελέας και ΣΔΟΕ στην ΕΟΚ. Στην ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης είναι η ΕΟΚ, έτσι. Τέρενς Κουίκ, ωραίο παράδειγμα για τα παιδιά μας. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Και άλλο αστέρι για την ομαδάρα του 2014-2015. Ο Ντάρκο Ζόριτς στη μηχανή της ΑΕΚ και την επιστροφή στη φυσική της θέση. Το σούπερ ταλέντο από το Μαυροβούνιο ήρθε Αθήνα, υπέγραψε την Ένωση και από το καλοκαίρι θα είναι επίσημα στο δυναμικό της. Ανέστης, μικρό τίμημα για μεγάλη καριέρα. Τον έβγαλαν εκτός ενδεκάδας εδώ και 3 μάτς στον Πανιόνιο. Όχι επειδή αρνήθηκε να ανανεώσει μαζί τους, αλλά γιατί είπε όχι στον Ολυμπιακό. Λίγους μήνες υπομονή για τον νεαρό goalkeeper και το καλοκαίρι έρχεται η δικαίωσή του.
Ήμνη Ντέγιαν Σαβίσεβιτς για τον Ζόριτς, πολύ μεγάλο ταλέντο, το μέλλον του ανήκει, αναδείχθηκε πέρσι ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος και αυτό τα λέει όλα. Η ΑΕΚ επέλεξε σωστά με το να επενδύσει πάνω του και είμαι σίγουρος πως θα δικαιωθεί. Χαλάει κόσμο από την προθέρμανση. Οι μεταγραφάρες που κάνει η ΑΕΚ τις δίνουν από τώρα τη σεζόν που έρχεται δυναμική πρωταθλητισμού για Super League. Ο σχεδιασμός δεν έχει φτάσει καν στη μέση και ο Μελισσανίδης έχει φέρει ήδη στην ομάδα τους καλύτερους Έλληνες της πρώτης εθνικής. Τον πιο ταλαντούχο ξένο της Football League και που είστε ακόμα γηπεδάρα και ομαδάρα πάνε πακέτο. Όλα αυτά στην ώρα. Και συνεχίζουμε με τον Γαύρο. Τα συνεταιράκια του Γιάννη, άφραγγη κομπανία ο Ιβάν και οι καλοί πρόεδροι, μανιοκαταθλιπτικός συκομφάντης, αγωγές και μηνύσεις κατά του πράσινου διοικητικού παράγοντα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Αλαφούζος κάνει δηλώσεις σαν Σαββίδης και προαναγγέλνει συμμαχία κατά του Ολυμπιακού. Εύχεται τελικό ΠΑΟΚ. Ενώ πάνω-πάνω είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ο Αλαφούζος μας γυρίζει στις κομικές ταινίες της δεκαετίας του 60. Λέει, είχε μια φανερή επίθεση στο πρόσωπο του κύριου Αλαφούζου. Οι πρόεδροι τι λένε για όλα αυτά, συντάσσονται με τον Αλαφούζο για ΕΠΟ διαιτησία διαφθορά καταστροφής του ποδοσφαίρου. Βελής Απόλλων, Σπανός από τον Αντρόμητο, Κοστούλας του Πανετολικού και ο Πανόπουλος από την Ξάνθη. Κύριοι, συμφωνείτε, ρωτάει εδώ ο Γαύρος. Ενώ ο Μίτσελ ζητάει το πρώτο γκολ για την πρόκριση, ετοιμάζει Μαρκάνο και για αριστερό μπακ. Τέτα τέτ με Τσόρι, Μπαγάσα, Ολαϊτάν και Μανολά. Ο Ρομπέρτο πάει όλα τα κοντέρ σε άλλο επίπεδο. Η καλύτερη σεζόν της ζωής μου με μέσο όρο 0,5 γκολ ανά παιχνίδι. Ο Σπανός είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στην Ευρώπη. Κάμπελ, το μυαλό σε Ολυμπιακό και Μουντιάλ. Ενώ 78-110 στο μπάσκετ, ξεμπούκωσε ενώ ψεφές και ετοιμάζεται για τους Τούρκους πολλές δοκιμές από Μπαρτσόκα. Και πάμε στο, να δούμε την live sport. Σεντόνι ξανά λέει στο μεγάλο τίτλο. Άνοιξε η όρεξη στον ΠΑΟ έπειτα από την επιβλητική εμφάνιση κόντρα στον ΠΑΟ και όλοι ονειρεύονται προκριματικά Champions League. Θέμα, οι πέντε λόγοι αισιοδοξία και ο ρόλος των Πράνιτς, Πέτριτς, Μέντες και Μπαϊράμι. Ανάλυση, το διαμάτι στο κέντρο και τα διαμάντια του Αναστασίου. Έρχεται και ο Πέτριτς, τελευταία φορά λέει με Τζίνε, έγραψε ο Κράτης στο Instagram και πάει για τεπούτο στο Βόλο, η αποθέωση του Μοϊκανού Iron Man. Και πάμε στα πάνω-πάνω, ο Μαέστρο Ζόριτς είναι εδώ, ενώ Βαλένθια για ο Λαϊτάν, Ολυμπιακός καλεί το Μιχαλάκη και το Σάμαρ για νέο συμβόλαιο πριν το Μουντιάλ. Έμα και άμμος, χαμός και διακοπές στο Βικελίδης, γκολ ζωής, ο Αγκάνθο χάρισε κόκκινη στον Τάτο και πέναλτι στο Γιαννίτσιο το Πούζης, Όφι Πανθρακικός 1-0, Ντούντου από παντού, στο Ηράκλειο και ο Νιούνιες, ΠΑΟΚ μουρμούρα για Στέφενς. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα διαβάσετε και στη Live Sport. Και πάμε να δούμε τη Γάτα, η τελευταία μας εφημερίδα. Τριάδα φωτιά με δύο άσους και ένα διπλό. Πηγαίνετε σε ένα πρακτορείο ΠΑΠ και να παίξετε στοίχημα. Έχει και σήμερα αρκετά παιχνίδια. Ενώ πάνω-πάνω, τακτική λαγού και για τον Ζέκα. Πώς θα χειριστεί ο Νταμπίζα στην ανανέωσή του. Οι αναφορές των ξένων σκάουτερ. Θάψιμο για Στέφνες και από τους απ' έξω. Ενώ σφάζονται στα πόδια του ο Λαϊτάν, γιατί έχει το πάνω χέρι Ολυμπιακός, τακτική λαγού και για τον Ζέκα. Και κάτω-κάτω επιστρέφει ως τεχνικός ο Πάμπλο, ονειρεύεται τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δεν κεγόταν για μέσο Δέλλας, ο Μπάγεβιτς το πήρε πάνω του για τον Ζόριτς. Υπέγραψε ο Μαυροβόνιος στην ΑΕΚ τρέλα για Φαγέ. Μήνυμα παράσχου σε Σάντος, γιατί βαδίζει στα χνάρια του Τσόλη. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες μας. Και πάμε λίγο να πούμε τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής, έτσι όπως ολοκληρώθηκαν χτες με τα δύο τελευταία παιχνίδια που είχαμε. Πλατανιάς Εργοτέλης 0-1, Απόλλων Σκόντα Ξάνθη 2-0, Αβέρια Ολυμπιακός 0-5, Ατρόμητος Αθηνών Αστέρας Τρίπολης 3-1, ΑΕΛ Καλονής Λεβαδιακός 1-0, ΠΑΣ Γιάννα Πανετολικός επίσης 1-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1, Όφι Πανθρακικός 1-0 και Άρης Πανιώνιος 1-0. Πάμε εμείς να δούμε λίγο το Όφι Πανθρακικός, να δούμε τα highlights από αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε και το Άρης Πανιώνιος. Ο Άρης έκανε μια σημαντική νίκη. Μήπως μπορέσει και σωθεί. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια και επιστρέφουμε. Παπάζογλου προς τα πίσω. Έρχεται να πάρει και πάλι το rebound. Να πατήσει για τον Ντουντού. Θα κάνει το σούτ. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, ο Ντουντού ανοίγει το σκορ για τον Όφι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Γίνεται η αλλαγή. Κάνει την προσευχή του. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Παπάζογλου
του δίνει την μπάλα, πιάνει το δεξί στην πρώτη επαφή. Ο Αθανασιάδης δεν μπορεί να πιάσει αυτό το βολέ. Όφη ξεκλειδώνει την άμυνα του Πανθρακικού, 1-0 στο 61. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγιναν κάποια πράγματα στο Άρης Πανιώνιος και ο Λαμπρόπουλος, ο αμυντικός με τον Λαμπρόπουλο έγιναν κάποια σκηνικά. Ο αμυντικός λοιπόν του Πανιωνίου μέσω του λογαριασμού του που διατηρεί στο Facebook επιτέθηκε κατά του Σούλη Παπαδόπουλου ενώ άφησε χμές για τους παίκτες του Άρη. Γίνανε απίστευτα σκηνικά χθες στο Κλάνθης Βικελίδης. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος λίγα μετά το τέλος της αναμέτρησης ανέβασε στο Facebook μία φωτογραφία που δείχνει τον Σούλη Παπαδόπουλο να τον έχει πιάσει από τον λαιμό, ενώ το σχόλιο που έγραψε λέει «Δυστυχώς με τέτοιους ανθρώπους το ποδόσφαιρο πάει 100 χρόνια πίσω. Είστε άτυχος κύριε Σούλη που όλο αυτό έγινε μπροστά στο φωτογραφικό φακό και το είδε όλος ο κόσμος, αλλά είστε τυχερός που αυτό έγινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στη ζωή μου έχω μάθει να σέβομαι αυτούς που με σέβονται. Δυστυχώς κύριε Σούλη, ρόδα είναι και γυρίζει. Κάποια στιγμή αν υπάρχει στον ποδοσφαιρικό χάρτη θα τα πούμε. Επίσης θέλω να πω ένα μπράβο σε κάποιους συνάδελφούς μου που περνάνε τις ίδιες δύσκολες στιγμές με εμάς και που με την πρώτη ευκαιρία δυναμητίζουν το κλίμα και το παίζουν οπαδοί, όπως ο κύριος. Συγχαρητήρια στον κόσμο του Άρη που ήταν οι μόνοι που ήταν πραγματικά κύριοι και βοήθησαν καθαρά την ομάδα τους στο σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά δικαιώτως δείχνει εδώ πέρα τη φωτογραφία να έχει πιάσει ο Σούλης Παπαδόπουλος τον Λαμπρόπουλο από το λαιμό. Νομίζω, εντάξει, να μην δοθεί θέμα συνέχεια σε αυτό. Πάμε να δούμε εμείς δύο λεπτά τα highlights του αγώνα. 1-0 τελείωσε το παιχνίδι και τα πούμε μετά. Τσουμάνης. Φανταστική ενέργεια, γύρισμα προς τα έξω. Γεμίζει ο Τάτος γκολ. Τσουμάνι, γύρισμα του Τάτου, τρίτο γκολ του Αγκάνθο στο πρωτάθλημα πανηγυρίζεται σαν ένα γκολ από χρυσάφι για τους Θεσσαλονικείς. Ωραία, λοιπόν, γρήγορα όλα και πάμε στον Γιώργο Σπανουδάκη εδώ να μας ενημερώσει για όλους και για όλα, αλλά πρώτα απ' όλα για την μεγάλη αυτή σύμπραξη του Αλέφαντου και του Σαββίδη και για τα σχόλια που έχει δημιουργήσει παντού και ειδικά στον Ολυμπιακό. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Τώρα κοίταξε, αυτό προκύπτει από μια δήλωση του Γιάννη Αλαφούζου ότι υπάρχει συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αντίδραση από τις υπόλοιπες ομάδες. Γιατί αυτό υπάρχει συνεργασία, θα υπάρξει συνεργασία σε ποιο επίπεδο? Σε επίπεδο, έτσι όπως το είπε ο Γιώργος, αλλά μπορεί σε επίπεδο κάθαρσης. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε ποιοι το αποδέχονται αυτό, ποιοι αποδέχονται αυτό το ρόλο. Και σε δεύτερο βαθμό να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Να ρωτήσω όντως κάτι πριν απ' όλα. Ο Αλαφούζος συναντήθηκε με τον Σαββίδη. Έχει συναντηθεί με τον Ιβάν Σαββίδη. Είχε πάει και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου του Παναθηναϊκού στην Τούμπα και είχε κάτσει μάλιστα στο ίδιο booth με τον Ιβάν Σαββίδη και είχαν μιλήσει και πριν από αυτό το παιχνίδι. Και αυτό που είπε ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ότι και ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ έχει την ίδια διάθεση να υπάρξει ένα καθαρό ποδόσφαιρο και βάσει τώρα των εκπράσεων του Αλαφούζου υπήρξε η αντίδραση του Ολυμπιακού, διότι ο Ολυμπιακός είπε ότι θα του κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς στο λόγο του ανέφερε ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός είναι αυτός που παίρνει αδίκως τα πρωταθλήματα και το οποίο θα πρέπει να το αποδείξει από τη στιγμή που θα κληθεί από την δικαιοσύνη. Το ενδιαφέρον για μένα είναι πιο πολύ να δούμε ποιοι θα αποδεχτούν αυτό το ρόλο ότι συμπράττουν με τον Γιάννη Αλαφούζο, διότι μέχρι σήμερα όσες φορές στο παρελθόν ο Γιάννης Αλαφούζος έχει κάνει τέτοιες κινήσεις και έχει πει ότι είναι και άλλες ομάδες μαζί του, έχει μείνει μόνος του. Στην πράξη έχει μείνει μόνος του. Δηλαδή σε όσες λες στις ψηφοφορίες εννοώ, στη Σούπερ Λίγκα και άλλες φορές που έχει κάνει τέτοιες τοποθετήσεις. Θεωρητικά, αν μπορούσε να μαζέψει αρκετές ομάδες γύρω του και φυσικά τον ΠΑΟΚ,
θα είχαμε θέμα για τη Super League και την υπόστασή της. Εάν δεν μπορεί να μαζέψει, αν είναι δηλαδή μόνος του με έναν ακόμα δύο, δεν μπορεί να αντιδράσει και να κάνει κάτι. Έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένο ότι υπάρχει ψηφοφορία σε όλα τα θέματα της Super League και εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα τα ζητήματα. Θα έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία, θα έχει ενδιαφέρον και η αντίδραση του ΠΑΟΚ, θα έχει ενδιαφέρον και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Αλαφούζος είναι λογικό να θέλει να έχει έναν ισχυρό σύμμαχο, αλλά πρέπει να έχουμε στο βάθος του μυαλού μας ότι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και πιθανολογώ και ο Ατρόμητος θα κοντραριστούν για αυτή τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Σωστό. Και όταν φτάνει αυτό το σημείο που κοντράρεσαι με κάποιον για να πάρεις κάτι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να υπάρχουν συμμαχίες, διότι ο καθένας έχει το δικό του σκοπό. Άρα εκεί υπάρχει ένα θεματάκι και θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω αν και ο ΠΑΟΚ θέλει να ρίξει τους τόνους και να πάει τόσο χαμηλά. Δεν ξέρω και ποια αντίδραση θα έχει και από το εσωτερικό του ΠΑΟΚ, ενώ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Γενικά είναι ιστορίες οι οποίες λίγο ξυπνούν τα αίματα. Σε ένα πρωτάθλημα το έχω πει, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τον ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Και το μόνο ενδιαφέρον έχει νομίζω ποιος θα μείνει στην κατηγορία και φυσικά ποιος θα πάρει τη δεύτερη, θέση. Τελικά να σου πω, θα πέσουν τρεις ομάδες. Θα πέσουν οι δύο τελευταίοι. Ναι. Και ο τρίτος από θα το τέλος μπαράζ. Θα παίξει μπαράζ με τον τρίτο της Β' Εθνικής. Πρέπει να πούμε ότι ο τρίτος της Β' Εθνικής θα βγει μέσα από μπαράζ επίσης, μέσα από play-off δηλαδή. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά αυτή τη στιγμή δηλαδή θα πέφτε ο Άρης και η Βέρεια και τρεις αυτοδόλους είναι ο Πλατανιάς, νομίζω είναι ο Πλατανιάς. Ο Πλατανιάς μπαράζ με τον τρίτο της Β' Εθνικής. Εντάξει, ουσιαστικά όμως μετά και την νίκη του Άρη, νομίζω ότι θα αποκτήσει ενδιαφέρον όλο αυτό. Αν και ο Άρης είναι ακόμα πίσω, αλλά θα έχουν ενδιαφέρον οι επόμενες αγωνιστικές. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο. Παίζει και Άρης Βέρεια τώρα οι δύο τελευταίοι στην επόμενη αγωνιστική. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έτσι πως πάνε τα πράγματα, ο Άρης είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Εγώ βλέπω ότι είναι και σε πολύ δύσκολη θέση και ο Πανιώνιος. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχει πέσει χειμερή ανάρκη εδώ και κάποιες εβδομάδες. Και υπάρχει γενικά πάρα πολύ γκρίνια και δεν ξέρω... Και κινδυνεύει και αυτός... Και θα πρέπει να, αποκτήσει, να πάρει και άλλους βαθμούς συνέχεια. Βέβαια, γιατί και είναι και αυτός... Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον γενικά. Στο όριο. Θα είναι εκεί στην ουρά. Και ενδιαφέρον θα έχει και στα play-off. Και στα πρώτα. Δεν νομίζω θα σπάσει τετράδα. Δηλαδή Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης. Δεν νομίζω θα απειλήσει κανείς τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Πανετολικός, ο Εργοτέλης, ο οποίος ναι μεν κάνει συνεχόμενες νίκες, αλλά είναι ακόμα σε απόσταση. Δεν νομίζω θα σπάσει αυτή η τετράδα, οπότε αυτούς θα τους δούμε όταν έρθει ο καιρός των play-off. Ωραία. Θες να μας πεις κάτι άλλο? Άλλο. Αύριο έχουμε... Παναθηναϊκό, γενικά υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Είναι λογικό αυτό, κυρίως λόγω της εμφάνισης, όχι λόγω του σκορ, γιατί νομίζω ότι δικαιωματικά ο Παναθηναϊκός δικαιούταν μια μεγαλύτερη νίκη με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό το 2-1 νομίζω είναι άκρος τιμητικό για τον ΠΑΟΚ. Για 6-1 και 6-0 μιλάγανε, δηλαδή τέσο... Ναι. Τώρα νομίζω ότι αν θέλαμε να κάνουμε μια γενικότερη κριτική θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν είναι τόσο καλή η εμφάνιση του Παναθηναϊκού ή τόσο κακός ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός γενικά έχει δείξει καλά σημάδια σε όλο το πρωτάθλημα. Έχει δείξει επίσης ότι είναι μια σταθής ομάδα. Δηλαδή, βλέπεις ότι σε 3-4 παιχνίδια δεν μπορεί να παίξει σταθερά καλά. Σε κάποιον θα κάνει την κέλα του. Έχει μια καλή εικόνα όμως ο Παναθηναϊκός. Και αυτό σίγουρα πιστώνεται στον Αναστασίου. Για μένα το μόνο κακό στον Παναθηναϊκό, το οποίο πρέπει να το προσέξει σαν Παναθηναϊκός, είναι το γεγονός ότι έχει αρχίσει λίγο και ο κόσμος του συνηθίζει στο να είναι τρίτο-τέταρτη ομάδα. Δηλαδή είναι χαρούμενος, είναι ευχαριστημένος με το γεγονός ότι είναι τρίτο-τέταρτος. Που αυτό δεν είναι καλό για τον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά και τι να κάνει ο κόσμος. Πολλές απογοητεύσεις, Γιώργο, και συνέχεια ξέρεις από όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα και όλες τις φαλιάρες. Αυτό δεν είναι θέμα του κόσμου. Ο κόσμος εννοείται ότι πρέπει να στηρίζει. Αυτό είναι θέμα της ομάδας, σαν ομάδα, ότι θα πρέπει να μην επαναπαύεται, γιατί εγώ βλέπω μια ότι όλοι επαναπαύονται λίγο σε αυτό, ότι χαίρονται, ωραία, παίζουμε καλά σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πολύ κακό.
Και πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Παναθηναϊκός, αυτών χιλίων προβλημάτων, ακόμα και τώρα έχει το τρίτο μεγαλύτερο budget στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ναι, μεν ο Ολυμπιακός έχει πολύ ψηλό, ο ΠΑΟΚ έχει ένα budget στα 10-12 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός έχει ένα budget στα 6 εκατομμύρια. Η επόμενη ομάδα είναι στα 2,5. Ναι. Άρα ο Παναθηναϊκός παραμένει να είναι πολύ ισχυρός στο θέμα του budget. Άρα δεν πρέπει να καλύπτεται πίσω από αυτό που συμβαίνει ή τα οικονομικά προβλήματα, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα παραμένει ισχυρός σε θέμα budget, άρα δεν πρέπει να κατεβάζει τον πήχη, και βλέπουμε ότι μια ομάδα όπως είναι ο Ατρόμητος, που φαίνεται ότι είναι πιο, όχι φαίνεται, είναι πιο μαζεμένη, πιο οικονομικά είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά βλέπουμε ότι πολύ εύκολα έχει αυτή την τρίτη θέση και νομίζω ότι ο Ατρόμητος μπορεί να τον δούμε και δεύτερο στο φετινό πρωτάθλημα. Εδώ, Γιώργο, μου λένε ότι το budget λέει είναι όσο κάνει ο Ρομπέρτο. Ξέρεις ποιοι τα λένε. Όσο κάνει ο Ρομπέρτο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη διαφορά με τους υπόλοιπους, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει άλλα έσοδα. Αυτό είναι τώρα μια κουβέντα που πρέπει να πάμε πάλι στο θέμα των εισόδων του Champions League όλα αυτά τα χρόνια. Αν ο Ολυμπιακός δικαιούται όλα αυτά τα χρόνια να έχει βγει στο Champions League και να έχει πάρει όλα αυτά τα λεφτά, γίνεται μια τέτοια. Μετά γυρίζουμε σε μια τέτοια κουβέντα. Ο Ολυμπιακός όντως έχει μεγάλη διαφορά με τις υπόλοιπες ομάδες στο budget. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωραία, Γιώργο, μια μέρα θα έχουμε και περισσότερο χρόνο και να τα πούμε κιόλας και πιο εκτενέστερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, Γιώργος Πανουδάκης μας έδωσε το ρεπορτάζ και γενικά από όλες τις ομάδες και το τι γίνεται τελικά με αυτή τη σύμπραξη των απόψεων, τουλάχιστον σε πρώτο πλάνο, για το μεταξύ του Σαββίδη, του Ιβάν Σαββίδη και του Γιάννη Αλαφούζου. Πάμε να δούμε λίγο Ζόριτς πριν σας αφήσω, να δούμε τι πήρε η ΑΕΚ. Για να δούμε αυτόν τον παίκτη. Χαρά ο καινούριος παίκτης, μια ασκιάς φοράει κόκκινα, τώρα θα φοράει κίτρινα από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, εμείς σας αφήνουμε να συνεχίσετε εδώ, να συνεχίσετε να μείνετε συντονισμένοι στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Έχουμε και πολύ live και από την Ευελπίδων. Ακολουθούν Λουκίλα Καρέρ και Λίτσα Θεοφάνους, τα κορίτσια μας. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Καλημέρα.